Δεν φτάνουν. Θυμάστε, εσείς οι ίδιοι φωνάζατε και ουρλιάζατε για το λιμάνι του Πειραιά. Και υπήρξαν κάποιες φήμες που έλεγαν μην πετάξουμε τους Κινέζους από το λιμάνι. Και τώρα οι Κινέζοι φαντάζουν ως όαση. Αμάν πας και οι Κινέζοι βοηθήσουν. Γιατί να σε πιστευτούν. Γιατί να σε πιστευτούν. Πήγατε στη Ρωσία. Έγιναν κάποια λάθη με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είπατε όσοι είστε καινούργια κυβέρνηση. Και κλωτσάτε τους Ρώσους. Είχανε συμφωνήσει κάποια πράγματα οι Νέοι Δημοκράτες. Είχαμε εκμενήσει λίγο τον Πούτιν. Είχαμε προχωρήσει μια συζήτηση. Ερχόστε εσείς και το ζητάνε στην αγκαλιά της Τουρκίας. Αγκαλιά της Τουρκίας. Πήγε πάνω ο κ. Βενιζέλος και ακύρωσε το οτιδήποτε είχε συμφωνηθεί. Χάνουμε λοιπόν τον Πούτιν. Και έχουμε δυνατότητα να εισπράξουμε. Και μια και είστε και υπουργός εσωτερικών. Σταματήστε τις βίζες για τους Ρώσους. Αφήστε να έρθουν Ρώσοι κάτω τουρίστες. Είναι δυνατόν. Εγκρίνουν 500.000 βίζες η Φιλανδία και εμείς μόλις 30.000. 40. Αφήστε να μας φέρουν λεφτά. Ο Αμερικανός δεν έρχεται στη Χαλκιδική. Δεν έρχεται. Ο Ρώσος έρχεται. Μαζέψτε κεφάλαια. Λεφτά έχουμε ανάγκη. Και πάση περιπτώσει, εάν κύριε Υπουργέ πρόκειται να παραμείνει κάποιος στην Ελλάδα, ας παραμείνει κάποιος που να είναι ομόδοξος. Εάν πρόκειται. Επομένως λοιπόν, δεν έχετε κάποια γραμμή, δηλαδή ούτε εξωτερική πολιτική υπάρχει, ούτε εθνική οικονομική πολιτική υπάρχει. Ήρθε ο Ερντογάν εδώ και τα πήρε όλα. Το πάντα. Και το βοηθάτε κι εσείς τώρα. Το βοηθάτε με αυτό που κάνετε με τα νησιά. Με αυτό που κάνετε τα νησιά. Δηλαδή το κάθε νησί έπρεπε να έχει το δήμαρχό του έστω και να έχει 50 κατοίκους. 50 κατοίκους. 30 κατοίκους. Να έχει εκεί την πολιτεία του. Να έχει την πολιτεία του. Όχι ακριβώς κύριε Υπουργέ, θα δείτε ότι υπάρχουν νησιά τα οποία έχετε προσπεράσει. Θέλουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Η αντίληψη, προσέξτε, η αντίληψη της Άγκυρας από το 1974 ήταν η εξής. Τα νησάκια και οι κεφαλοκρηπίδες δεν θα μπορούσαν να έχουν τα προνόμια που έχουν οι υπηρετικοί χώροι. Και εσείς λοιπόν ακούσατε τα κάνετε νησάκια. Τα νησάκια. Άκουσε τον κύριο Μπάγκαλο. Τα νησάκια. Δεν είναι τα νησάκια. Είναι τα μεγάλα, σταθερά αεροπλανοφόρα που έχει η χώρα. Μην λοιπόν μόνοι μας σκάβουμε τον τάφο μας. Δεν είναι δυνατόν. Και βεβαίως ακούσα τόσες παρατηρήσεις για κάποιες έδρες αλλαγές νομών. Δεν θα πω. Θα μπορούσα να σας λέω από την γενέτειρά μου την Αρκαδία μέχρι, ξέρω εγώ, μια και μιλάμε για Αιγαίο, για τη Ρόδο, όσο από την περιφέρεια. Δεν θα μπω σε αυτά τα πράγματα. Καλώς και κακώς κάποιες αποφάσεις πήρατε. Όμως, οι αποφάσεις, κύριε Υπουργέ, δεν επάρθηκαν με εθνικό συμφέρον. Επάρθηκαν πώς εξυπηρετεί το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα όχι το σύνολο του ΠΑΣΟΚ. Κάποιους ημέτερους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Και σας λέω μόνο ένα περιστατικό. Αρνέα Ιερισσό. Δεν προχωράω παραπέρα. Ξέρετε ακριβώς πώς έγινε. Και όχι η Αρνέα που έχει τα διοικητικά κτίρια καινούργια μιας πενταετίας και πάει στην Ιερισσό. Θα το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν το μείζον αυτό. Το μείζον είναι ότι τέτοια στιγμή, τέτοια λόγια. Η χώρα χάνεται και εσείς ασχολείστε με εντελώς επουσιώδη θέματα. Πράγματα που θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε. 2 χρόνια δεν χάλαγε η Ελλάδα να περιμένουμε. Να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να φτιάξουμε ένα καινούριο αυτοδιοικητικό χάρτη. Τώρα, μέσα σε αυτό το χαμό, δεν νομίζω ότι είναι το πλέον αποτελεσματικό. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνειδητοποιήσετε στην κυβέρνηση ότι δεν βαδίζετε καθόλου καλά και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξαιτίας αυτής της πολιτικής σας η χώρα να πέσει σε μεγάλη δύναμη. Ευχαριστούμε τον κύριο Καρατζαφέρη.